Γιατί είμαστε εδώ σήμερα, κύριε Κόπτση, και γενικά και τη Δευτέρα και σήμερα, τι κάνουμε? Είμαστε εδώ σε μια γιορτή τιμής της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Είμαστε εδώ για το συμπεριληπτικό σχολείο. Ένα σχολείο χωρίς διακρίσεις, χωρίς προκαταλήψεις και στερεότυπα. Ένα σχολείο, μια αγκαλιά για όλα τα παιδιά, που χωράει όλους τους μαθητές μας και που αποδέχεται τη διαφορετικότητα. Γι' αυτό είμαστε εδώ με 200 παιδιά, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, με παιδιά με κόφωση, με τύφλωση, με εγκεφαλική παράλυση που θα τραγουδήσουν, με τη δύναμη της ψυχής τους, με τη δύναμη των ματιών τους. Είμαστε εδώ να τους απολαύσουμε και να δείξουμε τι σημαίνει ειδική αγωγή και πόσο την υπερασπιζόμαστε και την αναβαθμίζουμε. Αυτό ήταν στα πλάσια, στα πλάνα, συγγνώμη, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καιρό τώρα, ή ήταν μια ιδέα η οποία ήρθε, ας πούμε, ξαφνικά από κάποιον μέσα από εκεί και αποφασίσατε να το κάνετε? Δεν σου κρύβω ότι ήταν ένα από τα οράματα, αν θέλετε, των τελευταίων ετών. Εδώ και κάποια χρόνια και προσωπικά το ονειρεύομαι, και εδώ και κάποιους αρκετούς μήνες πολεμάμε να, κυρίως για συμβολικούς λόγους, να είναι μια αρχή και να δείξουμε ότι το σχολείο αυτό υλοποιείται, που όντως υλοποιείται και πρέπει να αναδεχθεί, γιατί τα παιδιά αυτά είναι υπέροχα και αν τα προωθήσεις, οι δεξιότητες που αναπτύσσουν είναι εξαιρετικές. Πόσα άτομα περιμένουμε αύριο στη συναυλία? Έχω ακούσει ότι είναι sold out. Είναι sold out, ευτυχώς η ΕΡΤ διαδικτυακά θα το δείξει, οπότε φαντάζομαι πολλές χιλιάδες μπορούν να το ακολουθήσουν. Μακάρι να είχαμε πολύ μεγαλύτερη διπλάσια αίθουσα. Ο κόσμος ανυπομονεί να το δει. Είναι μια εξαιρετική γιορτή τιμή στην ειδική αγωγή και στο ειδικό σχολείο. Και εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία και σε επόμενες δράσεις και σε αυτή φυσικά. Ευχαριστώ πολύ.